Welcome to the Houses of Kedu. Εμείς στο Kedu Language School εμπνευστήκαμε το Houses of Kedu για εσάς. Και ο σκοπός του είναι να προσπαθήσουμε να δείτε τη μάθηση των αγγλικών αλλιώς. Θέλουμε να φανταστείτε ότι το σχολείο μας είναι διαφορετικό. Δεν είναι ένα συνηθισμένο χώρο εκπαίδευσης και εσείς δεν είστε συνηθισμένοι μαθητές. Εμείς λέμε ότι ο χώρος μας είναι ένας χώρος αυτοβελτίωσης, ένας χώρος που μαθαίνουμε την ξένη γλώσσα, ζώντας μια ξεχωριστή εμπειρία μάθησης καθημερινά. Θέλουμε να μάθετε καλύτερα αγγλικά, να φτάσεις όσο πιο ψηλά μπορείς και ακόμα πιο πέρα. Γι' αυτό λοιπόν εμπνευστήκαμε το Houses of Kedu, το οποίο είναι μια ιστορία που ξεδιπλώνει μπροστά σας και έχει να κάνει με ένα φανταστικό παράλληλο σύμπαν, με κακούς που προσπαθούν να μας αποθαρρύνουν για να μην προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την ξένη γλώσσα μας. Ο κακός Demotivate προσπαθεί να κατακτήσει τον κόσμο και χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Χρειαζόμαστε να συσπορηθούμε και να συνεργαστούμε για να μάθουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Έτσι λοιπόν έρχονται οι ομάδες. Οι ομάδες είναι τέσσερα. Δεν επιλέγουμε εμείς σε ποια ομάδα είμαστε, αλλά αυτοί μας επιλέγουν. Σας γνωρίζουν από το Kedu, σας έχουν μάθει και σας επιλέγουν οι ομάδες σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά σας. Οι ομάδες μας: Alley Dogs, Chimp Fans, Grizzly Bears and Thunder Fox. Which house are you in? Οι Alley Dogs είναι πολύ... Έχουν μεγάλη φανταστεία και είναι πάρα πολύ καλά με τα χέρια τους. Ακούνε καλά και είναι πολύ οργανωμένοι. Μήπως είσαι εσύ? Chimp Fans. Είναι playful και sneaky. Τους αρέσουν να παίζουν και να προσπαθούν. Σκαρφαλώνουν καλά και έχουν φανταστική φαντασία. Grizzly Bears. Είναι ταλαντούχοι, είναι έξυπνοι, είναι γρήγοροι και αρέσουν την τεχνολογία. Thunder Fox. Δυνατοί, έξυπνοι, δουλεύουν σκληρά αλλά και παράλληλα ήρεμοι. Μήπως είσαι εσύ Thunder Fox? Πώς παίζετε λοιπόν αυτό το παιχνίδι Houses of Kedu? Τίποτα. Το μόνο που κάνετε είναι προσπαθείτε πάρα πολύ να μάθετε καλά τη γλώσσα μέσα στην τάξη, έξω από την τάξη. Όσο προσπαθείτε, τόσο παίρνετε περισσότερους πόντους, ανεβαίνετε στα leaderboards, αλλάζετε επίπεδο. Και όλα αυτά θα τα δούμε μαζί.